Κύριε Πρωτοπαπά, με αφορμή το άθρο σας για την πλατεία, η πλατεία αυτή σίγουρα δεν αρέσει κανένα έτσι όπως είναι. Όμως εσείς θέτετε κάποια ζητήματα όπως αρχιτεκτονικό διαγωνισμός. Μιλήσαμε για αυτά τα θέματα με τον Δήμαρχο Κορινθίων χθες στην εκπομπή μας και μας είπε ότι ξεκινάει η πλατεία την κατασκευή της. Καλώς σας ξεκινήσει ο κύριος Δήμαρχος. Απλά εγώ διαφώνησα και στη διαβούλευση, αλλά διαφωνώ ακόμα και τώρα. Θεωρώ ότι μια τέτοια πλατεία τέτοιου υψηλού κόστους, 4.200 αν θυμάμαι καλά, θεωρώ ότι θα έπρεπε να προηγηθεί ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, ο οποίος θα είναι σύντομος, θα είναι οικονομικός, δεν θα παίρνει και τις 10-15.000 ευρώ, γιατί ο Δήμαρχος λέει ότι οι μελέτες στοιχίζουν πάρα πολλά λεφτά και γλίτωσε χρήματα. Εγώ θεωρώ ότι 15-20.000 ευρώ είναι πολύ λίγα χρήματα για μια τέτοια πλατεία. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάνω από 2-3 λύσεις. Άλλο το θεωρώ και άλλο είναι το υποχρεωτικό. Ναι. Τελικά είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ή όχι? Με προλάβατε, θεωρώ ότι, ότι έπρεπε να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός εκ του νόμου επιβάλλεται. Εκ του νόμου επιβάλλεται. Και πώς θα προχωρήσει η κατασκευή αυτής της πλατείας αφού εκ του νόμου επιβάλλεται γίνει? Σε αυτά τα θεσμήματα θα ρωτήσω τον κύριο Πνευματικό να σας απαντήσει. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω εγώ. Εγώ πάντως θα έκανα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Έτσι επιβάλλει ο νόμος, έτσι πρέπει να γίνει. Εκτός από το θέμα της αισθητικής, θέσατε και ζητήματα για το βιοκλιματική πλατεία, το ότι θα προσέχει το μικροκλίμα. Καταρχάς να ξεκινήσω και να πω ότι η διαβούλευση δεν έγινε. Στην ουσία έγινε μια απλή παρουσίαση της μελέτης από έναν πολιτικό μηχανικό, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής σε έργα πρασίνου. Δεν είναι αρχιτέκτονος. Αυτά τα έργα τα κάνουν μόνο αρχιτέκτονες. Είναι ο ειδικός συνεργάτης του Δήμαρχου Κορινθίων. Σεβαστό βέβαια αυτό, αλλά ειδικός συνεργάτης δεν σημαίνει και ειδικός στις μελέτες χωρών πρασίνου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον είναι ότι αυτή η πλατεία μετά τη διαβούλευση δεν μας κάλεσαν ποτέ να πούμε τη γνώμη μας, δεν μας είπαν τι υλικά θα χρησιμοποιηθούν πάνω στην πλατεία και από αυτά τα οποία προσπαθήσαμε και μάθαμε, καταλάβαμε ότι τα υλικά αυτά είναι. Δεν είναι ψυχρά υλικά. Άρα απορροφούν ζέστη, να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν έχει διόδους δροσισμού η πλατεία από το σχεδιασμό της και έχει και άλλα προβλήματα. Όπως τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή στην ουσία θα έχουμε μία πλατεία φωτοβολταϊκών. Εγώ έτσι την ονομάζω. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι αυτά τα φωτοβολταϊκά θα διασφαλίσουν ότι θα είναι. Ότι θα καταναλώνει αυτά που θα καταναλώνει σαν ρεύμα, ότι θα βγαίνουν από τα φωτοβολταϊκά και μάλιστα ότι θα έχει και τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει μέχρι και το Δημαρχείο. Ωραία, και εγώ απαντώ. Εάν μας πει ο κύριος Δήμαρχος, αν έχει δει σε άλλη πόλη, σε αυτή τη χώρα, φωτοβολταϊκά στην πλατεία, πάνω στις πέργολες ή μεγάλα φωτοβολταϊκά πιάτα, τα οποία όπως ξέρετε θα κρύβουν τον ήλιο. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ τα θεωρώ αντιαισθητικά. Δεν έχουν καμία σχέση με την αρχιτεκτονική μιας πλατείας. Φανταστείτε λοιπόν μια πλατεία γεμάτη φωτοβολταϊκά, πώς θα δείχνει στο τέλος. Και σε τελική ανάλυση, εφόσον ο Δήμαρχος θέλει να βάλει φωτοβολταϊκά και δεν τα βάζει στις πολυκατοικίες γύρω-γύρω, όπου θα ωφεληθούν και οι καφετέρειες τις οποίες ανοίγουν περιμετρικά τις πλατείες. Αυτό με τις καφετέρειες. Σας βρίσκει αντίθετους? Είναι καλό να υπάρχει μια πλατεία που θα έχει τις καφετέρειες να πηγαίνει ο κόσμος? Νομίζω ότι χάνεται ο χαρακτήρας της πλατείας. Η πλατεία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια πλατεία που θα πρέπει να είναι για τον απλό κόσμο, μια πλατεία αναψυχής, μια πλατεία πρασίνου, μια πλατεία ξεκούρασης και ησυχίας. Δεν νομίζω ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εφόσον περιμετρικά της πλατείας γίνονται καφετέρειες. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε πόσα τραπεζάκια θα είναι, πόσος κόσμος θα μαζευτεί γύρω την πλατεία. Και μας πιστεύω στο κεντρικό καφέ τι ρόλο θα παίξει, που είναι δημοτικό. Ούτε μπορεί να διώξει όμως και όλους. Μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά με όλες τις καφετέρειες γύρω-γύρω. Ούτε όμως μπορεί το δημοτικό αυτό καφέ να κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις δίπλα. Δηλαδή υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις. Καταρχάς δεν υπήρχαν. Κάποια στιγμή έγιναν αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτές τώρα μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να το ρυθμίσουμε το θέμα. Από την άλλη όμως, περιμετρικά της πλατείας, ξέρετε πολύ καλά ότι μειώνεται το πράσινο κατά δύο στρέμματα. Αυτό το πράσινο από πού θα αναπληρωθεί, όταν βάζεις παντού τραπεζάκια και πέργολες και ομπρέλες? Και ο Δήμαρχος είπε ότι τα δέντρα θα μείνουν εκεί που είναι. Ότι δεν υπάρχει. Τα δέντρα, αλλά φανταστείτε όμως ότι αν υποχωρήσει η πλατεία κατά 7 μέτρα όπως υποχωρεί, βάσει του σχεδίου που έχουμε δει, καταλαβαίνετε ότι μοιραία θα μειωθεί το πράσινο. Και άλλωστε αυτό. Μιλάτε για τον καζόν.
Όχι, μιλάμε και για τα δέντρα και για πάρα πολλού θάμνου οι οποίοι υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα ψηλά δέντρα. Εντάξει, είναι όλο το πράσινο τη πλατεία. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε να αυξηθεί το πράσινο και να μην γίνουν τραπεζάκια. Ή εν πάση περιπτώσει, οι όποιε καφετέρειε σε τελική ανάλυση έχουν πάρει άδεια, α μείνουν εκεί για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και από εκεί και πέρα να μην δοθούν νέε άδειε. Το θεωρώ βασικό σημείο. Άλλο ένα θέμα που θέσατε στο άρθρο σα είναι την κυκλοφορία. Ότι δεν έχει γίνει και κάποια μελέτη κυκλοφοριακή, ναι, που μετατρέπει αυτούς τους δρόμους σε ήπιας κυκλοφορίας. Σωστά. Ο Δήμαρχος, από ό,τι είδα στο βίντεο, μας ανακοίνωσε ότι έχει πάρει όλες τις μελέτες για την πλατεία. Και εγώ λέω ότι αυτές τις μελέτες δεν τις έχουμε δει. Δηλαδή, υπάρχει μελέτη για το κυκλοφοριακό φόρτο που θα αυξηθεί στο κέντρο, εφόσον οι δρόμοι αυτοί γίνουν ήπιας κυκλοφορίας? Αυτό σε συνδυασμό με τη δημοτική αγορά δεν θα φέρει ένα επιπλέον φόρτο στο κέντρο της Κορίνθου? Πώς θα γίνουν οι τροφοδοσίες? Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε στον ανακοίνωση από τον κύριο Δήμαρχο. Θεωρείτε δεν έχει υπάρξει αρκετή ενημέρωση εκείνη η ενστάσεις σας, εκτός από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό? Οι ενστάσεις σας ποιες είναι τελικά για τη δημιουργία? Είναι συνολικά. Η πλατεία και αισθητική καλή δεν έχει και είναι γεμάτη φωτοβολταϊκά και δεν λειτουργεί το κέντρο εφόσον μαζευτεί όλος αυτός ο φόρτος. Δηλαδή θα έπρεπε το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί ολιστικά, σε σχέση και με τη δημοτική αγορά, σε σχέση και με τις θέσεις στάθμευσης οι οποίες καταργούνται περιμετρικά της πλατείας. Και φανταστείτε όλα αυτά τα αυτοκίνητα και η τροφοδοσία, πού θα πάει όλη αυτή η τροφοδοσία? Τη δημοτική αγορά γιατί? Και όλα τα αυτοκίνητα πού θα κυκλοφορούν? Τη δημοτική αγορά γιατί την αναφέρετε? Γιατί έχει σχέση όταν το κλείσει το κέντρο και το κάνεις στον δρόμο, κάνεις την Κύπρου, κάνεις την Ερμού, κάνεις την Εθνική Αντίσταση Ήπιας Κυκλοφορίας και προχωράς και στα δικαστήρια. Και κάνεις και την Κολοκοτρώνη, το υπόλοιπο τμήμα. Είναι το έργο που θα γίνει με την ενοποίηση της πλατείας με το δικαστικό μέγαρο. Άρα όλα αυτά γίνονται ήπιας κυκλοφορίας. Φανταστείτε λοιπόν ότι στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο να τροφοδοτηθεί η δημοτική αγορά. Οπότε στην ουσία το κέντρο κλείνει, γίνεται χώρος περιπάτου. Όταν καταργεί την περιμετρική κίνηση των αυτοκινήτων γύρω από την πλατεία, φανταστείτε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε ότι αυτό είναι και μια πρωτοτυπία. Πρωτοτυπία. Παγκόσμια. Πρωτοτυπία. Συνήθως οι πλατείες έχουν περιμετρική κίνηση σε όλο τον κόσμο. Σε όλη την Ευρώπη. Τότε εδώ δεν υπάρχει πλατεία που να μην έχει περιμετρική κίνηση αυτοκινήτων. Εκτός και δεν έχει πέσει την αντίληψή μας καμία τώρα, όπως υπάρχει καμία καινούργια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.